Όπως περιγράφει τη νίκη της πρωταθλητρίας επί Πυρικού. Ο Σαβεύσκι, καθώς προωθεί το Σαμπανάτζοβιτς, αυτός γεμίζει. Πήρε την κεφαλιά ο Σλίσκοβιτς. Ο Δημητριάδης είναι τέτα τέτ με τον Σιφάκη. Διστάζει, πλασάρει επάνω του. Η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα στο 21. Ο Σλίσκοβιτς, ο Σαβεύσκι. Ωραία, ο Αλεξανδρής πλασάρει και νέα χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 27. Μανολάς. Κέρδισε πολύ ωραίο ο Ρατζέλοβιτς από τον Βασιλόπουλο. Σοβαρό λάθος του αρχηγού της ΑΕΚ. Απευθείας ο Ρατζέλοβιτς, ενστικτόδης αλλά και θεαματική αντίδραση του Μίνου στην προσπάθεια εδώ του Μπόγκολιου Ρατζέλοβιτς. Κούτουλας ωραιότατη παλιά για τον Δημητριάδη που έκανε σωστά κίνηση και τραβήχθηκε μακριά από την καρδιά της άμυνας. Βγάζει τη σέντρα. Ο Σλίσκοβιτς προλαβαίνει την κεφαλιά και πολύ δύσκολο ο Σιφάκης σε κόρνερ. Κόρνερ με εκτελεστή τον Αλεξανδρή. Έβγαλε ο Κούτος. Σαβεύσκι το γέμισμα. Έρχεται ο Αγορογιάννης στο shoot out. Νοπάτε σουτάρι. Πέφτει ο Μίνου. Χάνει την μπάλα και δεν είναι γκολ. Δεν είναι γκολ από την προσπάθεια του Μπέκα. Ο Πάτε αυτή τη φορά έβαλε ωραία το πόδι. Ο Μίνου απέκρουσε. Γυρίζει ο Μπέκα στο σούτ, την μπάλα στο δοκάρι, ευνηδιάζονται οι πάντες εκτός από το Μίνου. 42ο πλέον λεπτό. Ο Σαβεύσκι απευθείας το φάουλ είναι πολύ καλό, αλλά απίθανη η επέμβαση του Σιφάκη. 2 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Ατομική προσπάθεια του Γιώργου Κούτουλα. Ωραιότατη παλιά, Αλεξανδρής πλασέ αυτή τη φορά δεν αστοχεί. Στο 47, στην καταλληλότερη ψυχολογικά στιγμή, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Αλέξης Αλεξανδρής από την καταπληκτική παλιά του Γιώργου Κούτουλα. Βρίσκεται απέναντι στον Μύρονα Σιφάκη. Τις προηγούμενες φορές τόσο ο ίδιος όσο και ο Δημητριάδης δεν τα κατάφεραν. Όμως τώρα, στο 47, η ΑΕΚ προηγείται 0-1. Ξανά η παλιά του Κούτουλα. Παλιά μαέστρου χαφ για τον Αλεξανδρή. Αυτή τη φορά σωστό το πλασέ μπροστά στο Σιφάκη. 0-1. Ο Μανολάς βγάζει. Ο Σαμπανάτζοβιτς. Και η αντεπίθεση των πρωταθλητών πετάει μόνο στον μπάλα μπροστά στον Πανάτζοβιτς και τον κυνηγάνε όλοι. Αυτός τροφοδοτεί το Δημητριάδη. 2-0. Όχι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 49. Παπαϊωάννου. Και πάλι για τον Σαμπανάτζοβιτς με τον Πάλισκα μπροστά του Μαυροβούνιος. Τον απέφυγε πολύ ωραία. Βγαίνει ο Σιφάκης του, κλείνει το διάδρομο. Είναι κόρνερ. Λόβιτς έμεινε στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία προσπάθεια. Ο Ταβουξή σε καλή θέση. Το σουτ με το δεξί άστοχο. Κερδίζει με χαρακτηριστική ευκολία τα κόρνερ. Αυτό είναι το 7ο από το ξεκίνημα του αγώνα. Ο Σαβεύσκι, ο Παναγιώτης ο Κωνσταντινίδης πάνω στο Μανολά. Το σούτ από τον Μανολά. Ο Σιφάκης παρακολουθούσε τη φάση από την αρχή ως το τέλος. Πήρε καλή θέση, μπλόκαρε. Ο Βλαχάκης. Ο Κώστας Κωνσταντινίδης για τον Μπέκα. Δεν είναι σε θέση offside. Τον παρενοχλεί σωστά ο Μανολάς. Και ο Μίνου δίνει ξανά την μπάλα. Σάστησε λίγο Μίνου. Ξανά στο Μανολά. Ο Μπέκας που βρέθηκε σε καλή θέση. Ο Μανολάς τον παρεμπόδισε σωστά. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τον Πιερικό, αλλά πάνω στην ένταση της στιγμής το έμεσο δεν δόθηκε. Και τώρα κανονικά το φάουλ από τον Σαβεύσκι. Χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Σιφάκης και την μπλοκάρει μπροστά στον Στέλιο Μανολά που έβαλε την προβολή και δέχεται κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο παιχνίδι. Τέταρτο κόρνερ για τον Πιερικό με τον Δημήτρη Μπέκα. Γυριστό του Ρατζέλοβιτς, ο Κωνσταντινίδης ευνηδιάζεται, διώχνει ο Μανολάς. Ο Πάτε για τον Μπέκα, εξυπνότατη παλιά. Γυρίζει ο Μπέκας, μένει όρθιος στο σουτ. Το Μίνου παρακολουθεί τη φάση. Είχε κλείσει τη γωνία του και μπλόκαρε. Κόρνερ για την ΑΕΚ το 8ο με τον Τόνι Σαβεύσκι. Ο Μανολάς στην κεφαλιά, όχι. Η μπάλα φτάνει στο Βασιλόπουλο. Καλό το σουτ του Βασιλόπουλου. Απόκρουση δοκάρι, μεγάλη φάση. Έρχεται ο Σαβεύσκι. Έχει σημειωθεί όμως τώρα offside. Στο 81 η ΑΕΚ ισοφαρίζει τα δοκάρια. Είχε ένα πυρικό στο 38 με τον Μπέκα. Τώρα στο 81 έχει δοκάρει η ΑΕΚ με τον Βασιλόπουλο. Ξανά η φάση. Έρχεται με όλη του την άνεση ο αρχηγός της Ένωσης. Πετάγεται ο Σιφάκης. Βρίσκει την μπάλα. Δοκάρει.